κάτω από αδιανόητες συνθήκες για τα δεδομένα της εποχής ξεκίνησε το μεσημέρι η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση τοκογλυφίας που αποκαλύφθηκε πριν από 1,5 χρόνο στο Ηράκλειο, οδηγώντας στο εδόλιο 11 άτομα. Οι κατηγορούμενοι δεν χωρούν ούτε στο εδόλιο, ενώ οι 40 και πλέον μάρτυρες ούτε όρθιοι στο διάδρομο. Πόσο μάλλον οι συνηγοροί τους που μπορούν μόνο με βάρδιες να χωρέσουν στα έδρανα στην αίθουσα του Ισογείου. Με τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των δικαστών να προκαλούν αλγινή εντύπωση. Όταν έχουμε δίκες με τόσους πολλούς κατηγορούμενους, με τόσους πολλούς μάρτυρες που συνοστίζονται οι άνθρωποι, δεν είναι δηλαδή συνθήκες αυτές για να μπορέσουν και οι δικαστές να απονείμουν δικαιοσύνη όπως ο νόμος τους ορίζει. Παρά την σοβαρότατη προσπάθεια που ήδη καταβάλουν. Υπό το φόβο να παρέλθει το 18μηνο της προφυλάκησης των κατηγορουμένων, 5 εκ των οποίων είναι προφυλακισμένοι, η διαδικασία θα συνεχιστεί παρά τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες την Τετάρτη. Έχουμε περιορισμό διότι στα μέσα του Δεκεμβρίου συμπληρώνεται 18μηνο της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Διότι άλλος, όπως γνωρίζετε. Και το ίδιο το δικαστήριο έχει έρθει σε εξαιρετικά άβογη θέση. Νομίζω ότι πλέον δεν πρέπει να κοφεύουμε. Μιλάμε για πολύ σοβαρές καταστάσεις και αντί υπογητεία μονοσήματα να θέτει το κέντρο του ενδιαφέροντος στις αναβολές που δήθεν ζητούν οι δικηγόροι, καλό είναι να δουν σοβαρά τα πράγματα στο Ηράκλειο να μπορούμε να διεξάγουμε δίκες με ευπρέπεια. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν κατά περίπτωση για τις πράξεις της τοκογλυφίας, της εκβίασης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Η κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης έχει απαλληφθεί μετά από βούλευμα. Η ακροαματική διαδικασία προαναγγέλλεται επίπονη και χρονοβόρα, καθώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων μιλούν για ανατροπές στον τρόπο με τον οποίο έχει αξιολογηθεί το προανακριτικό υλικό, αλλά και σε όσα φέρονται να είχαν καταγγείλει κάποια από τα θύματα της συμμορίας. Έχει πάρα πολύ δουλειά το δικαστήριο και πολλά ζητήματα να εξετάσει. Από την άλλη, μετά είναι η αξιολόγηση αυτών των γεγονότων και αυτών των καταθέσεων. Υπάγονται στις διατάξεις. Αυτό το οποίο αναφέρεται και με τον τρόπο που είχε αναφέρεται στις καταθέσεις συνιστά, ας πούμε, μια απειλή, μια εκβίαση ή εάν τα γεγονότα αυτά τα οποία αναφέρουν σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές υπάγονται στη διάταξη τη μία ή την άλλη. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει, μια δίκη η οποία θα κρατήσει και το ενδιαφέρον, αλλά και χρόνο πολύ, ώστε να καταλήξει το δικαστήριο σε μια κρίση ορθή, γιατί αυτό αξίζει. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ο εντελεχής έλεγχος θα λάβει χώρα στο ακροατήριο. Επομένως, ευελπιστούμε ότι η υπόθεση αυτή θα έρθει στα μέτρα της. Δηλαδή, πραγματικά, αφού διαχωριστούν κάποιες περιπτώσεις πραγματικών περιστατικών όπου θα πρέπει το δικαστήριο να ενσκύψει προκειμένου τελικώς να διαπιστώσει αν υπήρξε ή δεν υπήρξε η παράβαση η οποία αποδίδεται στους εντολείς μας. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση κατέχουν ο 47χρονος Θηριώδης, γνωστός γυμναστής, ένας ακόμη 46χρονος Ηρακλειώτης και δύο Αλβανοί, ο ένας εκ των οποίων αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην τοκογλυφία και την εκβίαση, μιλώντας για διακίνηση χρημάτων μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών που παρερμηνεύτηκε. Στα πλαίσια των συναλλαγών του αυτών και μόνο ήρθε σε επαφή με τους δύο παθόντες, όλα αυτά τα έσοδα τα οποία δίθεν φέρονται ως έσοδα δεν είναι έσοδα, είναι απλά διακίνηση χρημάτων στο λογαριασμό του. Υπάρχουν πάρα πολλά νομικά θέματα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη η απολογία του 40χρονου μεγαλέμπορου Φρούτων από τη Μεσαρά για τη νέα υπόθεση τοκογλυφίας με θύματα 4 Μεσαρίτες και 2 Βούλγαρους που διαμένουν στην περιοχή. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα θύματα, αφού αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει εξαιτίας των απειλών που δεχόταν, αποφάσισε να μιλήσει στην αστυνομία. Εισαγγελέας και ανακριτής έδειξαν στον κατηγορούμενο το δρόμο για τη φυλακή, όπου οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι.